Η πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στο στρατόπεδο Ψαρογιάννη στο Στάνο Ετωλακαρνανίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικούς φορείς και κατοίκους που απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Για το θέμα συνεδρίασε εκτάκτως και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας, όπου διατυπώθηκε ομόφωνο όχι. Αποφασίστηκε μάλιστα η ανάληψη δράσης με πρώτο βήμα τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Απόστολος Κιμήσης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Λεπάντο και την εκπομπή Διαγωγικός Μία, υποστήριξε πως δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση για το θέμα. Και εμείς από το τύπο μάθαμε ότι πρόκειται να γίνει κάποιο χώρο φύλαξης, κράτησης μάλλον, οικονομικών μεταναστών στην προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών του Αγρίλου, γιατί δεν είναι στρατόπεδο αυτό. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάποιο στρατόπεδο που μπορεί κανείς να πάει και να εγκατασταθεί, να φιλοξενηθούν άτομα εκεί πέρα. Αποθήκες πυρομαχικών είναι, χωρίς καμία υποδομή. Και πέσαμε τα σύννεφα, γιατί αφενός δεν μένω χώρος, ανοίξει το Δήμο. Και επομένως οι δικές μας προτεραιότητες, και αφού είναι η διοκτησία μας, σκεφτόμαστε να τον αξιοποιήσουμε. Αφετέρου, για να μπορέσει κανείς να κάνει οτιδήποτε εκεί, το οποίο δεν θα είναι ήπια οικιστικής ανάπτυξης, θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των όρων δόμησης, δεδομένου ότι προστατεύεται η περιοχή από τη συνθήκη Natura. Κανείς δεν έχει την παραμικρή πληροφόρηση. Και δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να θεωρώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι ακριβώς. Γιατί εάν κάποιος είχε πληροφόρηση από αυτούς που ξέρουν την περιοχή και τον χώρο, θα είχε πληροφορήσει τους αρμοδίους ότι εκεί δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση. Γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος για να υλοποιηθεί. Και φυσικά υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα, ότι από τη στιγμή που χρειάζονται κάποια χρόνια για να μπορέσει κανείς να πει ότι κάτι κατασκευάζει, εφόσον υπήρχε συμφωνία, γιατί και αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα από τον τοπικό πληθυσμό, γιατί να μην το κάνουν εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή στην Αχαΐα, στην Οικουμενίτσα. Ίσως να αγνοούμε ενδεχομένως, γιατί και αυτό είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, κάποια δεδομένα του όλου προβλήματος που δεν είναι σε γνώση μας. Αλλά ωστόσο, επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η πιθανότητα της μιας της άλλης πλευράς, ο διάλογος είναι που τα λύνει τα προβλήματα. Εδώ συζητάμε τώρα για τα σκυλιά και για τις γάτες, τα ζώα δηλαδή, με το νομοσχέδιο που γίνεται 2 μήνες. Και το αν θα πρέπει να μπει ο Δήμαρχος σε αργία, γιατί αν θα ψωφίσει κάποιο ζώο που δεν το μαζέψει εγκαίρως κτλ. 2 μήνες είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, εγώ δεν μιλάω να χρονοτριβούμε συζητώντας, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια στοιχειώδης επαφή, τουλάχιστον για να διευκρινιστούν τα θέματα τα τυπικά, της τυπικής νομιμότητας. Σε ποιον ανήκουν δηλαδή οι χώροι, αν υπάρχουν οι υποδομές, αν δεν υπάρχουν, πόσο χρόνο πρέπει να κατασκευαστούν, αν μπορούν να κατασκευαστούν, αν οι συνθήκες φύλαξης είναι επαρκείς. Γιατί όταν μιλάς ότι πρέπει να βάλεις κάποιο πληθυσμό μέσα, στην ουσία να κάνεις έναν ιονίο οικισμό, περί αυτού πρόκειται, γιατί είναι πολύ άσχημη αυτή η οικονομική μετανάστευση, η οποία θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κάθε ένα από αυτούς τους χώρους. Μιλάμε για 400 άτομα και πλέον, θα πρέπει να αναλάβεις και κάποιες ευθύνες για να μπουν άνθρωποι. Άνθρωποι θα μπουν μέσα, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει και σκέψη κανένας ότι όπως είναι ο χώρος, πάμε και τους πετάμε σε κάποιο μπουντρούμι και δημιουργούμε τρόβλες. Δεν το θέλει κανείς αυτό. Ευθύνες καταλόγησε μάλιστα ο κύριος Κιμήσης και στον Περιφερειάρχη Υπήρου, που έκανε ενέργειες υπόδειξης του στρατοπέδου της Αμφιλοχίας. Ως μικρός πρωθυπουργός, όπως αρέσκονται να λέγονται οι περιφερειάρχες, είναι πράγματι μικρός για ένα πρόβλημα το οποίο έχει τη διάστασή του. Δεν μπορεί να διεκδικείς να παίρνεις εξουσία, γιατί αυτό κάνουμε. Διεκδικούμε να παίρνουμε εξουσία και να θέλεις μόνο τις δημοφιλείς αρμοδιότητες ή τις δημοφιλείς διαχειρίσεις να κάνεις και τα υπόλοιπα ρίξτε κάτω το χαλί ή φόρτασε το σε κάποιον άλλον. Δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτή. Κάπου πρέπει να γίνουν, είναι αλήθεια. Πού πρέπει να γίνουν όμως? Πολύ μακριά από το πρόβλημα εκεί που δημιουργείται. Γιατί πρέπει να διασπαρεί το πρόβλημα σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα? Δώστε μου μια επαρκή απάντηση. Γιατί φαντάζεστε ότι στις συνθήκες φύλαξης αυτές που υπάρχουν σήμερα, τα έχουμε ζήσει αυτά και στη Λέσβο και στη Σάμο και στο Λαύριο και σε άλλες περιοχές, όπου υπήρξε πλήρης εγκατάλειψη όσον αφορά τις συνθήκες φύλαξης και γίνανε τρόβλες. Θα δημιουργήσουμε δηλαδή ένα άλλο δρόμο, μια άλλη διαδρομή μεταξύ Οικουμενίτσας, Ετωλακαρνανίας και Πάτρας, όπου οι άνθρωποι αυτοί, οι ταλέποροι άνθρωποι, που ζουν κάτω από συνθήκες ενός σύγχρονου δουλεμπορίου και μέσα στα κυκλώματα των ανθρώπων που τους εκμεταλλεύονται και θησαυρίζουν από τη δική τους διαχείριση, χωρίς να λάβουμε μέρη να περιορίσουμε το πρόβλημα.